ευχαριστήσουμε πρώτα απ' όλα που είστε εδώ, να ευχαριστήσουμε, να συγχαρούμε όλους όσους έχουν εκλεγεί, όπως βεβαίως και όλους για μια δύσκολη προεκλογική εκστρατεία, αλλά ευτυχώς έφτασε στο τέλος της, γιατί τώρα τελείωσαν οι εκλογές και έχουμε σκληρή δουλειά να κάνουμε για όλα αυτά τα οποία καλούμαστε να διαχειριστούμε. Για μας το Δημοκρατικό Συναγερμό ως η πλέον ευρωπαϊκή υπεύθυνη δύναμη συνιστά ακόμα μεγαλύτερη ευθύνη να ανταποκριθούμε σε όλα αυτά τα οποία καλούμαστε να διαχειριστούμε. Στέλνουμε δύο καταξιωμένους συναδέλφους, τον Λουκά και τον Μιχάλη, και είμαι βέβαιη... Και είμαι βέβαιη ότι θα δώσουν το καλύτερο τους σε αυτό. Βεβαίως, να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε όλους τους ευρωβουλευτές μας και στους έξι και να τονίσουμε ότι πρώτα και πάνω απ' όλα είναι η Κύπρος μας, το καλό της πατρίδας μας και βεβαίως η Ευρώπη. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, δουλειά, σκληρή δουλειά για όλους. Δήλωση της Πρόεδρου του Δημοκρατικού Συναγερμού. Εγώ κρατάω αυτό που είπε: ευτυχώς τελείωσαν οι εκλογές. Τώρα, πόσο ευτυχώς με τα αποτελέσματα της κάλπης για τα κόμματα, δεν ξέρω. Βέβαια, ήταν εν τη ρήμη του λόγου. Σε ακούμε. Σίγουρα ήταν μια κουραστική περίοδο, Στέλλα, για τα κόμματα, ειδικότερα μετά τις προεδρικές εκλογές. Τώρα, στο βήμα είναι ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, ο Στεφάνος Στεφάνου, ευρωβουλευτής του ΑΚΕΛ, ο Γιώργος Γεωργίου και βέβαια Γιώργος Λουκαΐδης, καλοί συνεργάτες και υποστηριχτές του κόμματος. Έχασε, όπως είπαμε και προηγουμένως και τις προηγούμενες μέρες, έχασε τη δεύτερη.